Δυσλειτουργίες στην ηλεκτρονική συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων και προβλήματα στη διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων εντοπίζουν οι φοροτεχνικοί λογιστές αλλά και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος που με παρέμβασή του προς τους αρμόδιους υπουργούς και τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επαναφέρει το αίτημα για χρονική παράταση ώστε η υποβολή να διαρκέσει 4 μήνες. Τις δυσλειτουργίες που έχουν εντοπιστεί παρουσίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ιωαννίνων Σπύρος Μπέκας, σημειώνοντας πως τα προβλήματα θα πρέπει να επιληθούν προκειμένου να μην υπάρξουν επιπτώσεις στα ποσά που θα κληθούν να καταβάλουν οι φορολογούμενοι. Ουσιαστικά είναι σαν να μην λειτουργεί η πλατφόρμα όσο δεν είναι πλήρης και δεν αποκατασταθούν τα τεχνικά προβλήματα, σημείωσε ο κ. Μπέκας. Δυσεπίλητα και ανέφικτα αυτή τη στιγμή να γίνει φορολογική δήλωση. Βλέπουμε ότι ξέραμε πριν την ημερομηνία πότε λήγει, αλλά δεν ξέραμε την έναρξη. Μάθαμε την έναρξη, άνοιξε το σύστημα, αλλά το σύστημα προφανώς άνοιξε για λόγους καθαρά του Υπουργείου, να φαίνεται ότι να έχει κάτι να λέει ότι άνοιξε το σύστημα στις 27/5. Όμως βρισκόμαστε ήδη στα μέσα Ιουνίου και βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι δυσυπήλυτα αυτή τη στιγμή, που δεν έχει λύσει η φορολογική διοίκηση και δεν είναι μόνο για τους επαγγελματίες, αλλά είναι πλέον και για τους ιδιώτες. Να πούμε μόνο ότι στον πίνακα 5 του εντύπου 1, το ε1 που αφορά όλους μας, δεν έρχεται η δευτερεύουσα κατοικία, δεν μπορεί να τραβήξει το σύστημα, με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε τα ακίνητα όλα των φορολογουμένων. Στους κωδικούς 735-736 της δήλωσης εισοδήματος γίνεται αποδεκτό μόνο το ποσό της αξίας που υπόκειται στο φόρο μεταβίβασης. Δηλαδή, αν κάποιος αγοράσει ένα ακίνητο και έχει αγοράσει κάτω από την αντικειμενική του αξία, δεν έρχεται η πραγματική αξία αγοράς, αλλά έρχεται η αντικειμενική αξία. Με πρόβλημα αυτό να βγαίνει παραπάνω το τεκμήριο της αγοράς. Που αυτό θα έπρεπε να είναι ήδη λυμένο αυτό το θέμα. Στα πληροφοριακούς κωδικούς του πίνακα 2, στο 023-024, όπου είναι καινούργια αυτή η κωδική και αφορά όλους τους πληττόμενους, είτε ελεύθερους επαγγελματίες, είτε εργαζόμενους, είτε άνω των 60 ετών, όπου εκεί πέρα πλέον πρέπει να κλικάρουμε με ένα ναι ή όχι, αν ισχύει αυτός ο κωδικός. Και τι μας λέει αυτός ο κωδικός? Μας λέει ότι εκεί πέρα δεν θα έχουμε αποδείξεις το 30% των αποδείξεων φέτος. Και επίσης, αφορά και τα τεκμήρια, θα έχουμε μειωμένα τεκμήρια. Αυτοί οι κωδικοί πλέον δεν λειτουργούν. Λειτουργούν για τα παλιά συστήματα, αλλά για τα νέα του COVID εποχής που πρέπει να συμπληρώσουμε. Συνεχίζουμε να πούμε ότι οι ηλεκτρονικές αποδείξεις στις τράπεζες δεν έρχονται σωστά, δεν έρχονται όλα τα δεδομένα, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πλήρη εικόνα. Όλα αυτά είναι άντληση των στοιχείων από την ΑΔΕ. Αρχεία δηλαδή που θα έπρεπε να είναι ήδη πάνω και δεν χωράει να μπει ανθρώπινο χέρι πάνω σε αυτήν την εφαρμογή. Όλες οι αποζημιώσεις της COVID διάρκειας δεν έρχονται στους κωδικούς που θα πρέπει να δουν στο έντυπο ε1, είτε είναι από επιχείρηση είτε είναι από εργαζόμενο. Και δημιουργείται εκεί πέρα ένα μεγάλο θέμα με το ποιες αποζημιώσεις είναι και σε ποιον κωδικό θα έπρεπε ήδη να πάνε. Δεν έχουν αναρτηθεί τα διάφορα επιδόματα του ΕΦΚΑ, όπως είναι τα επιδόματα ασθενείας. Δηλαδή, κάποιος που ασθένησε μέσα στο 2020 δεν μπορούμε να το δούμε αναρτημένο στο έντυπο ε1. Στο ε2, όπου αφορά τα μισθώματα, εκεί πέρα δεν είναι προσυμπληρωμένα τα πεδία που είναι τα ποσά των αποζημιώσεων των ιδιοκτητών της COVID διάρκειας. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αυτό αφορά την ΑΔΕ και θα έπρεπε ήδη να έρχονται αυτά τα στοιχεία προσυμπληρωμένα. Επίσης, στο έντυπο 3 που αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα των επιχειρηματιών, δεν έχουν προσυμπληρωθεί οι επιδοτήσεις COVID και ενισχύσεις των πληγέντων που αφορά τις επιχειρήσεις. Ο ΕΦΚΑ δεν έχει ακόμα αναρτήσει τις βεβαιώσεις φορών που είναι απαραίτητες για την υποβολή του και για την υποβολή του ε3 και του ε1 φυσικά. Το έντυπο νη που αφορά τις εταιρείες, μόλις σήμερα δόθηκε στη δημοτικότητα, ανακοινώθηκε δηλαδή το πώς θα πρέπει να συλληρωθεί και οδηγίες για το έντυπο νη. Όλα αυτά βλέπουμε ότι δυσχεραίνουν και κάνουν ακόμα δυσκολότερη τη δουλειά μας και δεν ξέρουμε όλα αυτά πότε θα τα λύσει η ΑΔΕ. Οπότε αυτή τη στιγμή και όλοι οι φορολογούμενοι να θέλουν να κάνουν το έντυπο μόνοι τους, δηλαδή το έντυπο ε1, είναι αδύνατο να το κάνουν γιατί λείπουν στοιχεία. Είναι σαν να μην έχει ανοίξει ουσιαστικά η πλατφόρμα, έτσι? Ακριβώς όπως το λέτε, είναι στην ουσία να μην έχει ανοίξει. Και όχι μόνο να μην έχει ανοίξει, μας δημιουργεί προβλήματα. Γιατί όποιος υποβάλει τη δήλωση τώρα, μπορεί στην πορεία να αναρτηθούν δεδομένα τα οποία, πληροφορίες τις οποίες
μπορεί να μην τις υποβάλει ποτέ με κίνδυνο να έχει στο μέλλον κάποιο πρόστιμο.